Καλή σας μέρα, κύριε Δελή. Καλημέρα, κύριε Καρούτζο. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας. Γιατί ένας πολίτης να ψηφίσει ΚΚΕ όταν δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση, δεν διεκδικεί την κυβέρνηση? Ποιος είναι ο λόγος που για σας? Προσέξτε, είναι άλλο δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση, σε μια κυβέρνηση συγκεκριμένη, αντιλαϊκή, αστική, και άλλο δεν διεκδικεί την κυβέρνηση. Δεν θεωρώ, κύριε Καρούτζο, ότι υπάρχει κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές και δεν διεκδικεί την κυβέρνηση, την εξουσία. Mm-hmm. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Και να σας πω ότι... Αλλά δεν συνεργάζεστε με κανέναν από τέτοια. Και να σας πω ότι το ΚΚΕ καταθέτει και με αφορμή τις βουλευτικές επικείμενες, καταθέτει στο λαό το πρόγραμμά του. Και είναι έτοιμο μάλιστα αυτό το πρόγραμμα να το υπηρετήσει και από κυβερνητικές θέσεις, όταν ο λαός βεβαίως το επιλέξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν εννοείται να συμμετέχει το ΚΚΕ σε μια συγκυβέρνηση με όλα αυτά τα κόμματα... Με αριστερό πρόσημο. Που, εντάξει, τώρα καλά είναι τα επίθετα να αποφεύγονται, γιατί έχουν δεινοπαθήσει. τα τελευταία χρόνια όλα αυτά λοιπόν τα κόμματα, δηλαδή, δεν είναι αριστερό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη σας? Ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση την οποία περνά ο ελληνικός λαός, ο καθένας βέβαια με τις δικές του, του ευθύνες και την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης. Αλλά όλες οι κυβερνήσεις σορευτικά λειτουργήσαν τα αρνητικά τους, τα αντιλαϊκά τους μέτρα και τα επέβαλαν πάνω στις πλάτες του λαού. Συνεπώς δεν υπάρχει πεδίο, όχι μόνο συνεργασίας, ούτε ανοχής, ούτε καν υποψία για την παραμικρή στήριξη σε μια τέτοια κυβέρνηση. Και για έναν ακόμα λόγο, κύριε Καρούτζου, γιατί το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης είναι εδώ. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν πολύ συζητείται μέχρι τώρα. Είναι εδώ το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ορίζει ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα τα πρωτογενή πλεονάσματα να θεωρούνται, να επιδιώκονται. Και αυτό σημαίνει περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες. Δεν είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι η υποχρέωση της χώρας που χρωστάει τις μεγαλούς. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι η υποχρέωση της χώρας, είναι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα εκταμιεύονται για να τα παίρνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και στο λαό θα φορτώνουν τα προαπαιτούμενα, τα μέτρα. Το Ταμείο Ανάκαμψης λειτουργεί, ο μηχανισμός του θυμίζει το μηχανισμό των μνημονίων. Δεν σου δίνουμε χρήματα εάν δεν ψηφίζεις κάποια μέτρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νόμος Χατζηδάκη ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Με ό,τι αυτό βεβαίως έφερε για τις εργασιακές σχέσεις. Για ποιο σχέλος του νόμου Χατζηδάκη μιλάτε? Για το σύνολο του νόμου Χατζηδάκη, πολύ περισσότερο για τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, για το οκτάωρο που έγινε δεκάωρο και απλήρωτο. Για όλα αυτά τα ζητήματα είναι προαπαιτούμενα. Οι 40 ώρες υποτίθεται όμως ότι δεν θίγονται. Γιατί τετραήμερη αντί πενθήμερης. Οι 40 ώρες υποτίθεται ότι δεν θίγονται, αλλά στην πραγματικότητα ήδη στους χώρους δουλειάς βασιλεύει ένα καθεστώς σε πολλούς. Βασιλεύει ένα καθεστώς γαλέρας και είναι εκεί. Αυτό όμως δεν είναι θέμα νόμου, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου. Ναι, δηλαδή δεν είναι θέμα νόμου Χατζηδάκη, είναι θέμα αν ο νόμος εφαρμόζεται και αν παραβιάζονται οι διατάξεις. Μα ο νόμος Χατζηδάκη, κύριε Καρούτζο, δεν ήρθε για να προστατέψει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ήρθε ακριβώς να βάλει τους εργαζόμενους σε μια διαδικασία να δουλεύουν περισσότερο και να πληρώνονται λιγότερο. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, με ποια τρίκ το πετυχαίνει αυτό, σας το έφερα ως παράδειγμα προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ή το άλλο, το νομοσχέδιο που βάζει τις κρατήσεις, την επικουρική ασφάλιση των νέων ασφαλισμένων να παίζονται στη λοταρία των χρηματιστηρίων όπου γης. Ναι, αλλά και από την άλλη πλευρά, εγώ θα δεχτώ την άποψή σας, από την άλλη πλευρά όμως, και όταν παίζονταν στη λοταρία του κράτους επί χρόνια, δεν είδαμε και κανένα αποτέλεσμα. Μα η λοταρία του κράτους ακριβώς χρησιμοποιούνταν ως δεξαμενή για να χρηματοδοτούνται και πάλι οι επιχειρήσεις. Αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό και έχουν ευθύνη οι κυβερνήσεις. Όμως όταν λέτε χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις, τι εννοείτε? Για τις ασφαλιστικές φορές. Αυτό το συμπέρασμα είναι, νομίζω, παραδεκτό γενικά από όλους, ότι όλα τα αποθεματικά των ταμείων αξιοποιήθηκαν για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις πάσης φύσεως στη χώρα μας τις προηγούμενες δεκαετίες. Και μιλάμε για λεφτά, για κρατήσεις, για τον υδρότα.
και τον κόπο των εργαζομένων. Αλλά μια και τόφερη κουβέντα είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Ομόλογα και... παίρνανε και δομημένα και τέτοια. Δεν ναι, 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 είναι καμία, όχι, ποια όχι, επένδυση είναι πρόσφατο, πούμε, είναι πρόσφατο. Ποια επένδυση κάνανε, δεν έχω καταλάβει. Το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο, κύριε Καρούντο, τη Σουηδία, το Αλέκτα, αυτή τη στιγμή έχασε τα μισά του, τις μισές του καταθέσεις από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι. Και αυτά νομοθετήθηκαν από την, με τον σχετικά πρόσφατο νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία στα χνάρια βέβαια των προηγούμενων. Δεν είναι ότι οι προηγούμενοι ασφαλιστικοί νόμοι ήταν φιλολαϊκοί. Πάνω στους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στον νόμο Κατσούγκαλο, έρχεται να πατήσει. Το ερώτημα, βέβαια, το ερώτημα όμως που τίθεται είναι πώς θα χρηματοδοτείτε ένα ασφαλιστικό σύστημα. Πώς θα χρηματοδοτείτε. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε με όλα αυτά που σας περιγράφω, δεν θα μπορούσε και δεν θα επιτρεπόταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας να, ακόμα και να σκεφτεί να στηρίξει μια τέτοια κυβέρνηση που έχει μια τέτοια πολύ συγκεκριμένη αντιλαϊκή πολιτική, τα αποτελέσματα της οποίας τα γεύεται ο λαός μας εδώ και χρόνια. Δεν χρειάζεται να τα περιγράφουμε εμείς. Αυτό που ζει ο λαός μας καθημερινά, η πλειοψηφία του λαού μας. Η πρότασή σας ποια είναι λοιπόν? Η πρότασή μας λοιπόν είναι στις εκλογές να αδυνατήσουν όσο γίνεται αυτοί που ρημάζουν τη ζωή του λαού, και αυτοί έχουν συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία συζητάνε, τους βλέπουμε να συζητάνε ανοιχτά, τηλεοπτικά, δημοσίως πια, για το πώς θα γίνει η επόμενη κυβέρνηση, το μαγειρεύουν δηλαδή, αυτοί να είναι όσο γίνεται πιο αδύναμοι, όσο γίνεται πιο φοβισμένοι απέναντι στο λαό και στις διεκδικήσεις του, και όσο γίνεται πιο ισχυρό, κύριε Καρούντο, το ΚΚΕ, με πολλούς, όσο γίνεται περισσότερους βουλευτές μέσα στη Βουλή που θα διατίθενται για τις ανάγκες του εργαζόμενου λαού, για τις διεκδικήσεις του, για τις αγώνες του, και θα στηρίζουν. Και αυτό κάνουν μέχρι τώρα όλοι οι βουλευτές του ΚΚΕ, και θα αποτελεί αυτό το κόμμα, το ΚΚΕ, αποτελούσε και αποτελεί τη μόνη ουσιαστικά αντιπολίτευση στην ασκούμενη πολιτική, επί της ουσίας αντιπολίτευση όμως, και όχι για το Θεατίνε, και όχι τα βεγγαλικά και οι φρακαστρούτες που ακούγονται εδώ και εκεί. Αυτό λέμε. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κουτσούμπας θα παρουσιάσει την πρόταση για τους σιδηροδρόμους. Σωστά τα λέω. Το Σάββατο είναι η μερίδα, ναι, της Κεντρικής Επιτροπής. Βέβαιως, ένα ζήτημα το οποίο είναι. Ναι, ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα? Με ένα τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα? Ακούμε τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία. Φταίει ο Καραμαλής, φταίει ο Σπίρτζης, φταίει δεν ξέρω ποιος άλλος. Ναι. Παίζουν αυτό το πινκ πονκ των ευθυνών. Το θέμα είναι ποιος τελικά τι φταίει, τι φταίει. Δεν σας κάνει εντύπωση όμως, κύριε Καρούτζο, που όχι μόνο αυτοί οι δύο, αλλά και τα υπόλοιπα και τα μικρότερα κόμματα αποφεύγουν να αναφερθούν η λεγόμενη απελευθέρωση των συγκοινωνιών και των μεταφορών? Ναι, μόνο που η διαχείριση του δικτύου γίνεται από το κράτος, δεν γίνεται από την Τρένοσέ που πουλήθηκε. Τι έφερε η απελευθέρωση? Δεν ήταν ένα μονόπρακτο έργο. Ξεκίνησε εδώ και 20-25 χρόνια από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Σταδιακά έφερε την απομάκρυνση των τρένων, του μεταφορικού έργου, από τις ράγες. Το λέω τώρα με ένα μεταφορικό τρόπο. Την απόσπαση των υποδομών από το μεταφορικό έργο, τον κατακερματισμό του σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου, την ιδιωτικοποίηση αυτού του έργου απευθείας σε ιδιωτικές εταιρείες. Μάλλον κρατική είναι η εταιρεία των Ιταλικών Σιδηρόμων. Ναι, είναι κρατική, είναι στην Ελλάδα, ναι πιλέτο, σωστό. Αλλά και τη λειτουργία των όσων απέναν στο κράτος με τα κριτήρια τα ιδιωτικονομικά. Γιατί και ο ΟΣΕ. Πού είναι τα ιδιωτικονομικά κριτήρια που λειτουργεί ο ΟΣΕ, δηλαδή? Βγάζει κέρδος. Βέβαια, ο ΟΣΕ ως κρατική εταιρεία είναι ο ΟΣΕ ΑΕ. Δεν είναι πρώτο ΟΣΕ. Αλλά είναι κρατική εταιρεία και επιδοτείται από το κράτος. Είναι κρατική εταιρεία, ωστόσο, επειδή λειτουργεί μέσα σε αυτά τα πλαίσια τα καπιταλιστικά, είναι υποχρεωμένη και αυτή εκ των πραγμάτων να επιδιώκει το κέρδος. Ναι, και πού είναι το κέρδος, δεν το είδαμε. Ούτε το κέρδος. Και το κέρδος το επιδιώκεις και μέσα από την εκμετάλλευση των εργαζομένων, αλλά και μέσα από τα λειψά, την υποχρηματοδότηση του δικτύου και κυρίως των συστημάτων ασφαλείας. Και αυτό πληρώσαμε με το τραγικό δυστύχημα. Και αν θέλετε. Το θέμα είναι και πού θα βρεθούν όμως τα λεφτά για να φτιάξει ένα δικτύο. Πρέπει να έχει και χρήματα. Αυτά τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης δεν αφορούν μονάχα τη χώρα μας.
αφορούν και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι άραγε τυχαίο, είναι επίσημο το στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το 2021 είχαμε ένα σωρό εκατοντάδες σιδηροδρομικά ατυχήματα και πάνω από 600 νεκρούς στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους. Είναι καθόλου τυχαίο. Είναι άραγε τυχαίο επίσης ότι μόνο το 13% λέει των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ έχουν ηλεκτρονικό δίκτυο παρακολούθησης των τρένων. Δεν είναι καθόλου τυχαία όλα αυτά. Είναι ακριβώς τα αποτελέσματα της πολιτικής επιλογής της απελευθέρωσης. Αυτή είναι η ουσία και γι' αυτό αποφεύγουν όλοι οι υπόλοιποι να μιλάνε γι' αυτό και μιλάνε για τον Σταθμάρχη, για το πόσο κολλών ήταν, για τα λάθη που έκανε βεβαίως. Από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο ένας, ήταν και άλλοι που κάνανε τα λάθη. Ο ένας την κοπάνισε και πήραζε τις υπερορίες, ο άλλος. Και αυτό δείχνει. Αυτό δεν ξέρω αν συμβαίνει σε μια εταιρεία που έχει ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και πίνει το αίμα του εργαζομένου. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτά, αλλά δεν θα βλέπουμε το δέντρο και θα χάνουμε το δάσος. Δηλαδή, θεωρείτε ότι σε ιδιωτική εταιρεία θα την κοπανούσε ο υπάλληλος και θα πήγαινε μετά να φτιάξει το χαρτί ότι τη δούλευε. Ακόμα και αυτά τα φαινόμενα, αυτά τα φαινόμενα διασποράς και όλα όσα περιγράφονται και ακούμε, είναι αποτέλεσμα, αν θέλετε, και πάλι τη ίδια πολιτική, αυτή τη καπιταλιστική οργάνωση τη παραγωγή, η οποία δεν διαπνέεται και από κανέναν ιδιαίτερο σχεδιασμό από την ώρα που ανταγωνίζονται εταιρείε. Ξέρετε τι ανταγωνισμός υπήρχε ανάμεσα στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες για τα έργα του ΟΣΕ. Εντάξει. Η μία έπαιρνε, ανάλογα με την κυβέρνηση, έπαιρνε το έργο, το προχωρούσε. Αυτός δεν είναι ανταγωνισμός πάντως που περιγράφεται. Αυτό δεν είναι και καπιταλιστικό σύστημα, άμα θέλετε την άποψή μου. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι. Αυτό είναι ένα κρατικοδίαιτο, καπιταλιστικό κρατικοδίαιτο. Κρατικοδίαιτο είναι, μα έτσι κι αλλιώς η καπιταλιστική. Έχει διαφορά ο καπιταλισμός από αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, έτσι. Είναι κρατικοδίαιτοι έτσι κι αλλιώς οι καπιταλιστές, όχι μόνο στη χώρα μας, παντού. Αρκεί να σκεφτούμε τα δισεκατομμύρια που δίνουν τώρα με την πράσινη μετάβαση και τα τρισεκατομμύρια που ετοιμάζονται να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στους δικούς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Φυσικά και είναι κρατικοδίαιτοι. Και ο κρατικοδίαιτοι δεν γίνεται. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να σε ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκλογές. Να είστε καλά, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας.